Γιατί διαβάζουμε τελικά και γιατί θεωρούμε ότι το διάβασμα είναι σημαντικό. Καταρχήν να πω ότι η κοινωνία μας, έτσι, ο πολιτισμός μας, είναι βασισμένος στο γραπτό λόγο. Και το ερώτημα είναι, μας αποβλακώνει το Google, η μηχανή αναζήτησης μέσα από την οποία βρίσκουμε τις απαντήσεις για όλα τα πράγματα. Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Νίκολας Κάρλα, η κουλτούρα του διαδικτύου επηρεάζει αρνητικά τους διανοητικούς μηχανισμούς, τον τρόπο που διαβάζουμε και απομνημονεύουμε, μα κυρίως την ικανότητά μας για συγκέντρωση. Γιατί όπως έχετε και εσείς διαπιστώσει στη χρήση σας, υπάρχουν συνέχεια παρεμβάσεις. Ουσιαστικά, όσοι λειτουργούν το διαδίκτυο δεν θέλουν να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτό έχει παρατηρηθεί επίσης από νευρολογικής άποψης. Μην ξεχνάμε τώρα ότι τα απεικονιστικά μηχανήματα, τα οποία μας βοηθάνε να καταλάβουμε την εγκεφαλική λειτουργία, μας λένε ότι δεν υπάρχει συγκέντρωση, βαθιά συγκέντρωση, παρά μόνο όταν διαβάζει κάποιος στο χαρτί. Στην οθόνη δεν έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Να πούμε τώρα ποιες είναι οι δεξιότητες που χρειάζονται, σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισαβόνας του 2000, που ουσιαστικά συμφωνήθηκαν από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον πολίτη. Είναι η κριτική σκέψη και κριτική στάση, κάτι στο οποίο υστερούμε πολύ βάσει του διαγωνισμού PISA, τεχνολογική παιδεία, πληροφοριακή παιδεία, το οποίο σημαίνει πώς μπορώ να πάσα στιγμή να αναζητήσω, να εντοπίσω και να χρησιμοποιήσω την πληροφορία που μου χρειάζεται. Αυτά μπορεί να ακούγονται προφανή, δεν είναι καθόλου προφανή, γιατί όταν ζητήσεις από ένα παιδί να διατυπώσει ένα ερώτημα με λέξεις κλειδιά που θα του αποφέρουν σωστά αποτελέσματα, δεν είναι σε θέση να το κάνουν. Όταν διαβάζει κανείς τα παιδιά, συσχετίζουν το διάβασμα με ευχάριστα συναισθήματα. Γίνονται καλοί ακροατές, πλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, το λεξιλόγιο των παιδιών τίνει να φθήνει συνέχεια. Πώς οι γονείς, λοιπόν, για να φτάσουμε στο θέμα μας, μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη φιλαναγνωσίας? Καταρχήν, γίνεται το παράδειγμα. Τα παιδιά μιμούνται. Αν βλέπουν σε ένα σπίτι να μην διαβάζει κανείς, δεν νομίζω ότι θα το υιοθετήσουν εύκολα. Όλο το υλικό πλέον είναι περασμένο στον ηλεκτρονικό κατάλογο και επομένως είναι εύκολο να αναζητήσει κανείς τη συλλογή με βάση το συγγραφέα, το τίτλο, το θέμα και να βρει αντίστοιχα αν το βιβλίο είναι στη συλλογή ή αν είναι δανεισμένο. Κάτι το οποίο είναι μια ανεκτίμητη πληροφορία για τους κατοίκους της περιοχής που μπορεί να έρθουν προετοιμασμένοι για να ψάξουν. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στην βιβλιοθήκη που έχει την ιστορία. Ο ρυθμός 2 για την ιστορία είναι το 900 και βλέπουμε, αν μπορείτε να δείτε με την κάμερα, ότι έχουμε βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία του Βυζαντινού κράτους και του Βυζαντινού πολιτισμού. Το κομμάτι της ιστορίας φυσικά δεν εξαντλείται εδώ, συνεχίζει και στις άλλες βιβλιοθήκες. Έχουμε αρκετά μεγάλη συλλογή στο κομμάτι αυτό και νομίζω ότι θα μπορεί να ικανοποιήσει και ενήλικες αλλά και μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου. Τα μυθιστορήματα είναι οργανωμένα αλφαβητικά κατά το συγγραφέα, με το πρόθεμα μη μπροστά. Επομένως, αν θέλει κανείς να ψάξει για κάποιο συγγραφέα που γνωρίζει, μπορεί να αλφαβητικά να διατρέξει τα ράφια και να βρει αυτό το οποίο χρειάζεται. Βέβαια, πάντοτε μπορεί να κοιτάξει και τον ηλεκτρονικό κατάλογο και να βρει εάν ο συγγραφέας που επιθυμεί είναι στη βιβλιοθήκη ή αν το βιβλίο είναι δανεισμένο. Έχουμε οργανώσει και διάφορες δραστηριότητες. Μία από αυτές είναι η Λέσχη Ανάγνωσης, την οποία έχουμε οργανώσει. Είναι λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο και συναντιόμαστε κάθε μήνα και συζητάμε ένα βιβλίο το οποίο είναι είτε από την ελληνική είτε από τη διεθνή λογοτεχνία. Τα μέλη είναι φανατικές αναγνώστριες και έρχονται πραγματικά με πολύ συνέπεια στην συνάντησή μας στη Μηνιαία. Επίσης, έχουμε πάρα πολλά σχέδια για προγράμματα που θα αναπτύξουμε για παιδιά προσχολικής ηλικίας και σχολικής ηλικίας. Και να πούμε ότι έχουμε ενταχθεί και στο δίκτυο των βιβλιοθηκών που ενισχύει η Εθνική Βιβλιοθήκη για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στα παιδιά.